Πολλές συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, με τη ΣΕΚ, με το τεχνικό επιμελητήριο, με δομές όπως ο Παναγροτικός, η ΠΑΔΕΔ, όλες αυτές τις δομές του κόμματος τις οποίες έχουμε ανάγκη. Το μήνυμα είναι ένα, ότι η νέα ηγεσία έχει γυρίσει σελίδα, επαναπροσεγγίζει τη βάση της και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να θωρακίσουμε τις πολιτικές του κόμματός μας και βεβαίως να εγκαθιδρύσουμε μια σχέση αλληλοτροφοδότησης από και προς την κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο δεν αναμένουμε να έρθουν σε εμάς. Είμαστε εδώ κοντά στους πολίτες, κοντά στις οργανωμένες δομές. Βλέπουμε και τοπικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα πολιτικής, που θα πρέπει ακριβώς να αφουγκραστούμε τις απόψεις των πολιτών, εισηγήσεις τους, προβληματισμούς κ.ο.κ. για να μπορέσουμε να βγούμε ακόμα πιο μπροστά. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει μια υπεύθυνη πολιτική παράταξη που βρίσκεται κοντά στους πολίτες. Η απόψη σας τώρα, η απογευματινή σας συνάντηση σε σχέση με το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο. Έχουμε δει όλα τα επιμελητήρια, όπως επίσης έχω πει και άλλους φορείς. Ο στόχος είναι να δούμε, να μας καταθέσουν τις απόψεις τους και να δούμε ακριβώς πώς μπορεί να προχωρήσουμε εκεί και όπου συμφωνούμε. Αρκετά θέματα ήδη από τις προηγούμενες επισκέψεις μας σε άλλες επαρχίες είναι κοινά. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, συνεχίζουμε μέσω της επικοινωνίας. Με τον ίδιο τρόπο, όχι μόνο για το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά βεβαίως και για άλλους φορείς, είμαστε εδώ να καταθέσουμε τις απόψεις μας ως Δημοκρατικός Συναγερμός, να ακούσουμε τις θέσεις τους και να δούμε κατά πόσον μπορούμε να προχωρήσουμε, είτε με νομοθετικές πρωτοβουλίες, είτε και με πολιτικές πιέσεις στην κυβέρνηση. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρο της Βουλής. Θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να διεξέλθουμε αρκετά από τα θέματα τα οποία απασχολούν και την επαρχία γενικότερα, αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο. Μας ικανοποιεί, όπως έχω πει, ιδιαίτερα αυτή η πρωτοβουλία της Πρόεδρου και στη συνέχεια θα έχουμε και σε μια συνεχή επαφή και θα ανακοινωθούν και τα συμπεράσματα μετά το πέρας της. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα της συζήτησης? Εντάξει, είναι θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως είναι το θέμα του εξυγχρονισμού της δημόσιας υπηρεσίας, της δικαιοσύνης, που απασχολεί όλο τον κόσμο στην Κυπριακή Δημοκρατία, και επιμέρους θέματα, όπως για την ΠΑΦΟ, όπως είναι βασικά έργα υποδομής, τα οποία έχουν σταματήσει ή δεν προχωρούν για πολλούς και διάφορους λόγους. Και είναι και θέματα που άπτονται κάποιων προτάσεων για την δημιουργία κινήτρων, ούτως ώστε να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μπορούμε να πούμε ως ευρύτερο σχόλιο είναι ότι δεν διάγουμε μια εύκολη πολιτική περίοδο. Βλέπουμε το τι συμβαίνει, ο κόσμος περιμένει πολλά από εμάς, γι' αυτό πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και ειλικρινείς με τους πολίτες. Έχουμε ένα συνεχιζόμενο πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον πληθωρισμό, έχουμε όλο αυτό το οποίο διαμήφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δεν θα πρέπει να δίδονται λαθασμένα μηνύματα. Άρα είμαστε υπόχρεοι και υπεύθυνοι προς τους πολίτες να βγούμε ακόμα πιο μπροστά για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε σε πολιτικές που κόστησαν, θα διατηρήσουμε τη σταθερότητα της οικονομίας και παράλληλα θα δούμε πώς στηρίζουμε με κοινωνικά κριτήρια τις ευάλωτες ομάδες και τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.